Στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει και δεν ποτέ εγώ στη ζωή μου το κάνω να ξεχωρίζω το παιχνίδι. Να πω ότι αυτό το παιχνίδι είναι χαμένο, είναι αδιάφορο, γιατί είναι κύπελλο, γιατί είναι για πρωτάθλημα. Και ιδιαίτερα για ομάδες που είναι στη Super League και ιδιαίτερα για εμάς όπως είναι τα Χανιά που πολύ σπάνια παίζουν ομάδες της Super League. Πρέπει να παίζεις όλα τα παιχνίδια και να τα διεκδικήσεις. Και έτσι και σήμερα, αυτό που είπα χθες στους προσφυγιστές που ήρθαν, σίγουρα τους ξέρω για το καλοκαίρι, γιατί την ομάδα τους ξέρετε την είχα εγώ. Τους είπα ότι θα παίξουμε για την πρόκληση. Μπορεί τώρα αυτό να φαίνεται παράξενο, αλλά δόξα τω Θεώ είναι αληθινό. Και το ξέρουν οι προσφυγιστές. Και γι' αυτό έφτασε σημαντικό όπως πάνω μαζί. Και ευχαριστούμε και όλους αυτούς που στα Γιάννα μας δώσαν για το γήπεδο. Στο τέλος χτυπήσαμε πέναλτι. Ευτυχώς δεν τα χτυπήσαμε όπως τα χτυπήσαμε χτες. Νομίζω για το παιχνίδι το πήραμε έτσι όπως είχαμε σχεδιάσει. Ξέραμε ότι έχει ένα πολύ καλό προβάδισμα ο ΠΑΣ από το πρώτο παιχνίδι. Αλλά επειδή έχω ξανακάνει τέτοιες προκρίσεις και πάλι σε ομάδες Super League, ήξερα ότι άμα πηγαίνει το παιχνίδι μέχρι το τέλος και χρειαζόμαστε ένα γκολ και με το άγχος που θα έχει ο ΠΑΣ αλλά και με κάποιες παίχτες που δεν θα έχει βάλει σήμερα, ήξερα ότι θα έχουμε το πάνω χέρι. Παρόλο που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, από τη μοναδική φάση που κάνουμε το ΠΑΣ στο πρώτο ημίχρονο, στο ημίχρονο πάμε τα παιδιά όπως είχαμε σχεδιάσει που πρέπει να ρισκάρουν, γι' αυτό κάναμε τις δύο αλλαγές. Παίξαμε με δύο οχταροδεκάρια, θα τα έλεγα εγώ και με τον Γκονζάλης και με τον Καραγκιάννη και με τον Κοντικό στην κορφή. Και ξέραμε ότι με όλο μου να πούν ότι θα είναι όλα μετά στα χέρια μας και στα πόδια μας. Σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο και η αποβολή του αντιπάλου, αλλά στο ποδόσφαιρο έτσι είναι, παίζουν και αποβολές. Νομίζω ότι διαχειριστήκαμε μέχρι το 90 το παιχνίδι πάρα πολύ καλά, γιατί είχαμε δύο γκολ. Και νομίζω ότι έπρεπε στο δεύτερο μήχρονο να πετύχουμε και ένα τρίτο και να μην πάμε και στην παράταση με τις ευκαιρίες που είχαμε. Στην παράταση μιλήσαμε με τα παιδιά και είπαμε ότι τώρα, ό,τι και να γίνει, θα φάμε και το άλλο 30 λεπτό. Αυτό που μας απομείνει είναι να πάρουμε την πρόκληση. Δεν ρισκάραμε όπως ρισκάραμε στο δεύτερο μήχρονο. Είχαμε και τις ευκαιρίες μας, όπως είχε ο Πάς τις ευκαιρίες του και με το Ροκάλι, νομίζω το έχουμε ξεχωριστεί, αλλά και στην τελευταία φάση, να πάρει αυτό την πρόκληση. Πήγαμε στα πέναλτι, στα παιδιά του Γιάννη να πήγε το σούπερ στο Ροκάλι, μας πήγαν όλα μέσα. Χθες δεν πήγαμε στην επόμενη, πήγαμε σήμερα. Αξίζουν συγχαρητήρια στους παίχτες. Τώρα όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε να ξεκουραστούμε σήμερα, να μείνουμε και εδώ, αύριο να κάνουμε την προπόνηση εδώ και να πάμε για το παιχνίδι του Φουστίδα. Που είναι πολύ δύσκολο και σημαντικό για μας. Αλλά νομίζω άλλο τόσο δύσκολο και σημαντικό ήταν και το σημερινό, γιατί αυτές οι προκρίσεις και αυτές οι νίκες σίγουρα σε καταξίωνουν. Σίγουρα δεν περιμένω να κερδίσω τα Γιάννη για να καταξιωθώ, αλλά όταν κάνεις μια πρόκληση και περνάς στους 8, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Και έτσι όπως ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου. Συγχαρητήρια και στον προπονητή του ΠΑΣ γιατί για να του καλούσε του γονεί Έλληνε, γιατί ήταν ξέρετε την ίδια φέτο. Φαίνεται και από την βαθμολογία. Ήταν άτυχο στο Ροκάρι. Στα πέντε του λέω, πέρασα από εμεί. Αλλά νομίζω ότι για μένα το λέω αυτό, ότι άξιζε να πάω εμεί στην νίκη. Την πρόκληση. Αυτή τη στιγμή που δεν ήμουν στο πρώτο παιδί. Αυτά. Καταρχάς. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί σήμερα πετύχαμε μια πολύ σπουδαία νίκη, πρόκληση απέναντι σε μια ομάδα τη Super League. Από χτες που είχαμε έρθει εδώ στα Γιάννα και είχε έρθει και ο προπονητής μας, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι σήμερα ήρθαμε εδώ για την πρόκληση. Και χτες και στην προπόνηση στο τέλος χτυπήσαμε κάποια πέναλτι, δεν τα βάλαμε όπως είχαμε, τα βάλαμε σήμερα. Και έτσι καταφέραμε και περάσαμε στην επόμενη φάση. Στο παιχνίδι, αν και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από μια ουσιαστικά φάση που έκανε ο ΠΑΣ, για εμάς ήταν το ίδιο. Δύο γκολ χρειαζόμασταν και στην αρχή, δύο γκολ χρειαζόμασταν και μετά το γκολ που δεχτήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε, ήταν πιο επιθετική η ομάδα. Καταφέραμε νωρίς και βάλαμε ένα γκολ και ξέραμε ότι όσο το παιχνίδι θα πήγαινε προς το τέλος, και χρειαζόμαστε ένα γκολ, θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Και αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η αποβολή πιστεύω που είχε πάει στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε μια πολύ σπουδαία εμφάνιση σήμερα και αποδείξαμε ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα που πιστεύω δεν αξίζει να είναι στη Β' Εθνική. Και με τον προπονητή που έχουμε, που τον είχαμε από το καλοκαίρι, πιστεύω είναι πολυτέλεια να έχει μια ομάδα στη Β' Εθνική να τον προπονητή. Θα πάμε τώρα, έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον Φωστήρα.
θα πάμε γύρω να την αδειοποιήσουμε τους φύρυγαμους για να παραμείνουμε σε τροχιά πλέον. Καταρχήν θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι γιατί δεν καταφέραμε να περάσουμε στην επόμενη φάση του κυπέλου. Νομίζω ότι είχαμε φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο. Θέλω από τη μεριά τη δικιά μου να δώσω έτσι πολλά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά που υποστηρίξανε αυτή την προσπάθεια και φτάσαμε μέχρι εδώ, η οποία στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο σε παιδιά που δεν έχουν χρόνο συμμετοχής, που καταφέραμε το προηγούμενο γύρο και αφήσαμε έξω μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟ με τα ίδια παιδιά, δημιουργήσαν τα ίδια παιδιά τις προϋποθέσεις για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Φτάνουμε στο σημερινό παιχνίδι, το οποίο νομίζω ότι το ελέγχαμε. Ευτυχήσαμε και προηγηθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο. Για μένα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η αποβολή στην εξέλιξη του παιχνιδιού, γιατί για πολύ διάστημα παίξαμε με παίχτη λιγότερο και με παίχτη λιγότερο νομίζω ότι ο αντίπαλος δεν δημιούργησε προϋποθέσεις για να μας κάνει έτσι ευκαιρίες ή ευκαιρία. Φάγαμε δύο γκολ από ένα δυνατό σημείο για την ομάδα μας που ήταν στημένα και στην ουσία αυτοί που είχαν τις καθαρές ευκαιρίες στο τέλος παιχνιδιού για να παίρνουμε το παιχνίδι είμαστε εμείς. Όταν πας στη διαδικασία του πέναλτι είναι η στιγμή. Ο αντίπαλος πάει και πιο έτοιμος στη στιγμή και καταφέραμε μέσα από τη διαδικασία αυτή να πάρουμε την πρόκληση. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια μια φορά που έγινε από τα παιδιά ήταν πολύ μεγάλη και δεν ήταν μόνο μεγάλη γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ και θα μπορούσαμε να πάμε και παρακάτω, αλλά ταυτόχρονα δώσαμε και χρόνο επειδή τα παιδιά ήταν μαζεμένα και Τετάρτη Κυριακή και στους παίκτες που έχουν υπομειστεί το βάρος του πρωτάθλημα και μας βοηθήσαν πάρα πολύ και στην καλή έτσι πορεία που είχαμε στο πρωτάθλημα μέσα από την καλή παρουσία στο κύπελλο. Αυτά. Έχουμε ερώτηση. Κύριε Πετράκη, εκτός του κυπέλλου, σας παρακλήσατε και ένα χρόνο στον πάγκο του Παζιάννενα. Θέλω να κάνετε μια έτσι μικρή ανασκόπηση αυτής της χρονιάς και δικό σας έμενε. Έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι εδώ. Την αποτίμηση αν έχουμε κάνει κάτι νομίζω ότι δεν πρέπει να την κάνω εγώ. Μπορείτε να την κάνετε εσείς. Και κάθε μέρα προσπαθούμε να βοηθήσουμε από την μεριά τη δικιά μας, την ομάδα, για να βρει τον δρόμο της και να πάει όσο γίνεται καλύτερα. Σήμερα χάθηκε ο ένας στόχος από τους δύο του Παζιάννα και με δεδομένο ότι στο κύπελλο πλέον δεν υπάρχουν ομάδες φόβητρα, καμία ομάδα δεν είναι φόβητρο, χάθηκε ο ένας στόχος. Ο άλλος που απομένει τώρα είναι η γρήγορη παραμονή. Ποιος είναι ακριβώς? Όταν λέτε ότι χάθηκε ένας στόχος, τι εννοείτε? Από τους δύο της χρονιάς. Δηλαδή απέναντι το κύπελλο, ας πούμε. Δεν ήταν η διάκριση στο κύπελλο στόχος? Βέβαια, η διάκριση ήταν στο κύπελλο που φτάσουμε. Νομίζω ότι και μέχρι εδώ που φτάσαμε, αποκλείοντας τον ΠΑΟ και με παιδιά που στην ουσία φέτο εμφανίζονται πρώτη φορά στην ΑΕΘΑΔΙΚΗ, ας σκεφτείτε ποιοι παίξαν με τον ΠΑΟ, είναι παιδιά που πρώτη φορά παίζουν στην ΑΕΘΑΔΙΚΗ και εμφανίζονται. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ΠΑΟ που φτάσαμε μέχρι εδώ και για μένα πολύ άδικο που δεν περάσαμε. Με βάση τη συνολική εικόνα και των δύο παιχνιδιών, άδικο, αλλά στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο κύπελλο. Γι' αυτό είναι και το θεσμό των εκπλήξεων. Μην ξεχνάτε και χθες τι έγινε στα παιδιά που παιχθήκανε. Είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτό νομίζω ότι η προσπάθεια που έγινε μέχρι τώρα και με τα παιδιά που υποστήκατε πάνω ήταν πολύ μεγάλη και πολύ σπουδαία για αυτό. Και αυτό είναι παρακαταθήκη για την ομάδα για την επόμενη μέρα. Ωραία, τώρα μένει το πρωτάθλημα. Στόχος είναι η γρήγορη παραμονή. Θέλω να πω για να το κλείσω την προηγούμενη ερώτηση. Ότι εμείς
Θέλαμε πάρα πολύ να πάμε όσο γίνεται πιο ψηλά, αν μπορούσαμε και μέχρι το τελικό να πούσαμε για το πάλι. Αν πρέπει να ξεχνάμε ότι ας πούμε, αυτή η προσπάθεια που στηριζόταν και πόσο σημαντικό ήταν που στηρίχθηκε σε αυτά τα παιδιά για να είναι ανταποκριτικό για αυτούς που παίζουν κάθε Κυριακή. Σωστά. Καταλάβατε. Με βάση λοιπόν αυτό και επειδή θεωρώ ότι άδικα συναντηθήκαμε, γι' αυτό έδωσα συγχαρητήρια και είπα ότι η προσπάθεια που έγινε ήταν πολύ μεγάλη και το εννοώ και σήμερα ήταν πολύ μεγάλη, με 10 παίχτες. Αλλά έτσι η ζωή έτσι μου δώσανε. Τώρα για το δεύτερο κομμάτι που με ρωτήσατε, εμείς από την αρχή ο βασικός στόχος της ομάδας ήταν να είναι και θα είναι, δεν έχω κάτι άλλο να δω, να μην όσο γίνεται και εγώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή. Και αυτό θα προσπαθήσω να δω και πέρα, με όλες μας τις δυνάμεις, να κάθε Κυριακή να δούμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν για να πετύχουμε το στόχο. Κύριε Βιδράκη, η πρόκληση πιστεύω ότι χάθηκε σήμερα, ή ότι δεν έβαλε περισσότερα γκολ στο πρώτο μάτι που έκανε πολλές ευκαιρίες ο Πάσης. Άμα πάρουμε τη συνολική αποτίμηση και των δύο παιχνιδιών, νομίζω ότι ήταν πολύ άδικο για την ομάδα μας. Το ότι αποκλειστήκαμε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα. Ότι το πρώτο παιχνίδι που στο σκονάκι 0-3 και 0-4 έκανε ένα γκολ στην ουσία χωρίς ευκαιρία, άντε πάω στα Χανιά. Στο τέλος, ξέρετε πως είναι το ποδόσφαιρο και αυτό παίξε πολύ σημαντικό ρόλο από ό,τι φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι. Συμφωνώ με τον coach σε αρκετά πράγματα. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι σήμερα που η ομάδα αποκλείστηκε. Είχαμε αρκετά υπέρ πράγματα για το σημερινό παιχνίδι. Ένα σκόρ από το πρώτο παιχνίδι 2-1. Ξεκινώντας η ομάδα μπορεί να μην έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα, αλλά όταν προηγήσει και ένα 0 μέσα στην έδρα σου, είναι όλα καλά. Θεωρώ ότι μετά την αποβολή, και ο αντίπαλος αλλάξει τη ψυχολογία του και εμείς ίσως θα θέλαμε να κρατήσουμε το σκορ και δυστυχωρήσαμε. Δεχτήκαμε 2 γκολ από στιγμένες φάσεις που θεωρώ ότι είναι από τα δυνατά μας σήμερα φέτος. Δουλεύουμε συνέχεια σε αυτό, αλλά σε αυτές τις φάσεις πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Κάθε παίκτης να ελέγχει το δικό του. Είναι άδικος αποκλεισμός για την ομάδα μας, αλλά πρέπει να γρήγορα να το ξεπεράσουμε αυτό. Έχουμε παιχνίδι σε 3 μέρες μπροστά μας, πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, και πρέπει να γρήγορα να το ξεπεράσουμε. Αυτά. Πιστεύεις είναι έτοιμη η ομάδα να ξεπεράσει το σημερινό σοκ, ας το πούμε, γιατί όλοι θεωρούσαμε λίγο πολύ θα περάσει η ομάδα, θα έχει επιπτώσει στην ψυχολογία μιας αποκλεισμός, γιατί είναι 2 τόσο ευρωσπάσεις και ήταν μέσα. Όπως και εσείς, έτσι και εμείς σήμερα, θα λέγαμε ότι είχαμε το παιχνίδι δικό μας. Αυτή είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή. Πρέπει να γρήγορα να ξεπερνάει τα πράγματα. Μία ήττα πρέπει να αφήνουμε γρήγορα πίσω και όταν έχεις και παιχνίδι σε 3 μέρες. Υπάρχουν έμπειρα παιδιά στην ομάδα και πιστεύω ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό.